τώρα, εδώ και χρόνια, μέσα σε μια μεταβατική περίοδο ως προς τη σχέση του θεατή με τις ταινίες. Με την έννοια ότι και η online, και η πειρατεία και το Netflix και όλες αυτές οι πλατφόρμες και το ίντερνετ και τα κινητά έχουν αλλάξει συνταρακτικά τη σχέση των θεατών με το οπτικό περιεχόμενο, το ακουστικό περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αν παραμένουν ακόμη ζωντανά τα σινεμά, είναι γιατί υπάρχει μια γενής αξία στο βίωμα του να βλέπω μια ταινία στη μεγάλη οθόνη μαζί με αγνώστους. Νομίζω ότι αυτό το βίωμα έχει κάτι το θελκτικό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν μπορεί να το αντικαταστήσει δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από οποιοδήποτε βίωμα του να βλέπεις την ταινία από το σπίτι σου, είτε με παρέα, με άλλους, online κτλ. Βέβαια η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, μπορεί σύντομα και αυτό να καμφθεί. Τώρα, οπότε πάνω σε αυτό ήρθε και κούμποσε και όλο αυτό που ζούμε. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, δεν τολμώ να κάνω πρόβλεψη ότι ο τύπος σου θα μας αφήσει σαν ανθρωπότητα αυτό το βίωμα του εγκλεισμού. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι βλέπουν ταινίες τώρα και φρικάρουν, βλέπουν δύο ανθρώπους να χαιρετιούνται, να πιάνουν χέρι, ότι αυτόματι η αντίδραση τους νιώθουν, μα τι κάνετε. Οπότε, ναι, και δεν ξέρω. Από την άλλη, η ιστορία έχει δείξει ότι ο πόθος για ζωή και για ξεγνιασιά είναι τόσο έντονος και τόσο ζωτικός για εμάς τους ανθρώπους που έχουμε την τάση να ξεχνάμε τα τραύματα γρήγορα. Θα δείξει, δεν ξέρω. Εμείς είμαστε τυχεροί που έχουμε τα θερινά σινεμά, που όντως είναι κάπως πιο ασφαλής χώρη για να συναθρηθείς. Ελπίζω να τελειώσει όλο αυτό που ζούμε και με ασφάλεια να μπορέσουμε να κοινωνικοποιηθούμε ξανά με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.